Αυτό μεγαλύτερη προσβολή δεν υπάρχει. Προσβολή. Μα άμα χορτάσει ο άλλο δεν θέλει. Χορτάσει. Τελείωσε. Έρχεται χορτασμένο σε μένα. Έχει φάει μια τυρόπιτσα έτσι και τον έπιασε. Δεν θυμάσαι. Αυτό λέει. Δεν θυμάσαι που είχαμε πάει στο γνωστό επιπλάτικο και μας παίρνει τηλέφωνο. Έχω ψήσει κάτι μπριζολίτσες, λέει η Ελένη. Πλάτε να φάμε. Και κάνει έτσι. Όχι. Και ήταν τόσο τυρανόσαυρο. Παφ και την πετάει. Ξεκινάτε. Και αρχίζει και τσεκάει. Δεν τρώτε όμως και με στεναχωρείτε. Και εμείς όμως τι κάνουμε. Κλουκ, 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 κλουκ. Φάγαμε και το κόκαλο, σαν το λέλο. Και ένα δεν κάνει στεναχωρία. Αυτό το κάνει. Θέλει να παραδέχεσαι. Το κάνω, ρε παιδί, μαμά, πώς να το μαγειρέψω. Δηλαδή, είχα μούρτες ταϊσμένος από αλλού. Εσύ έπρεπε να πάρεις τη ρόπιτα από τον δρόμο να σε πιάσει. Μα συγγνώμη, ρε παιδί. Πας για φαΐ. Λιγούρες είχε. Και στο κάτω-κάτω μπορεί και μια μέρα να μην μ' αρέσει το φαγητό και δεν θα το φάω. Μαριά κουβέντα είπες. Θα κάνω επανάσταση. Χαμός. Θα το φάω όμως το τέλος. Θα το φας, μην θα το φας. Λοιπόν, το 7ο. Το κλειστό ή αθόρυβο κινητό. Γιατί σας ενοχλεί, δεν καταλαβαίνω. Μας ενοχλεί. Πολύ. Τώρα με χτυπάτησε, με πατάσε. Εσένα σε ενοχλεί. Γενικότερα γιατί σας ενοχλεί. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κλειστό το θέλω πάντα. Μπράβο σου. Δεν θέλω να χτυπάρε. Χρυσή γυναίκα. Καλά σε που δεν πιάνουμε, δεν έχουμε καλό σήμα στους. Μα λαματώνια γυναίκα. Δεν θέλω το κινητό. Δεν τα θέλει κανένας. Η γυναίκα γκρινιάζει, εσύ του γκρινιάζει. Δεν με γκρινιάζω. Μόνο οι γιατροί πρέπει να έχουν συνεχώς ένα κινητό, μην τύχει τίποτα. Οι υπόλοιποι γιατί. Κυρίως οι γυναικολόγοι. Καλά γιατρέ μου και οι παιδίατροι. Και η παιδεία. Καλά ρε παιδιά, και ο Γιακούμπ που το έχει ανοιχτό έχει λόγο, άνθρωπος που είναι καρδιολόγος. Λοιπόν, το 8ο.